Τρίμερο. Προσπαθήστε όσοι έχετε τριήμερο να το απολαύσετε, διότι οι περισσότεροι δουλεύουν, έτσι. Υποτίθεται ότι είναι η γιορτή των γραμμάτων, των τεχνών και τα σχετικά. Εμείς εδώ Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή. Όμως, την Κυριακή, αν βρίσκεστε στη Σύρο, μπορείτε να επιλέξετε ποιο σημείο, ποια περιοχή, σε ολόκληρο το νησί, όχι μόνο μέσα στην πόλη της Σύρου, στην Ερμούπολη δηλαδή, ποιο σημείο είναι αυτό που σας εμπνέει για να κουρευτείτε εκεί. Αν μου πεις τι λέω. Να τι λέω. Για δείτε. Υπάρχει κουρέα στη Σύρο, νέος άνθρωπος μάλιστα, ο οποίος κάθε Κυριακή παίρνει την καρέκλα από το κατάστημα και μετά από συνεννόηση με τον πελάτη που θέλει να σε κουρέψω στο ακροτήρι τάδε, πηγαίνει, βάζει την καρέκλα εκεί και τον κουρεύει. Στα υπαίθρια. Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Άγγελος. Μαργαρίτη. Καλημέρα. Κύριε Βαρθαλίτη, διότι δεν είναι μόνο ότι έχω το πρόβλημα της, είναι και το... η ορθοφωνία μας έβαγε. Άγγελε, για να συνεννοηθούμε, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Είμαι και εγώ καλά. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πώς αποφάσισες, ενώ έχει κατάστημα και μάλιστα από τα πιο ωραία που υπάρχουν στο νησί και είσαι και πολύ εργατικός και λοιπά και σε αγαπάει ο κόσμος και έχεις πελάτες, να παίρνεις την καρέκλα σου και να τη στείνεις στο νησί όπου θέλει ο πελάτης τις Κυριακές? Αυτό προέκυψε σε συνεργασία με μία φίλη, φωτογράφο, που πήραμε από κοινού απόφαση ένα τέτοιο, να πάμε να φωτογραφίσουμε άτομα και να τα χτενίσω εγώ σε διάφορα σπότ του νησιού που θεωρούμε αξιόλογα. Από εκεί και έπειτα, ναι, θεωρώ ότι δεν αποτελεί πηγή έμπνευση μόνο το άτομο, αλλά και ο χώρος στον οποίο μας περιβάλλει. Και πόσα τέτοια υπαίθρια κουρέματα έχεις πραγματοποιήσει, πόσο ωραίες φωτογραφίες δηλαδή έβγαλες? Εκεί είναι στα σκαλιά του Δημαρχείου τα πλάνα που βλέπω, ε. Ναι, ναι. Τι ωραία. Από τα πιο όμορφα μέρη σε όλη τη χώρα είναι αυτό το σημείο. Και ο φωτισμός σου είναι καταπληκτικός εκεί τώρα. Είναι βράδυ Σαββάτου. Τα αστείο είναι ότι τη μέρα εκείνη περνούσε από πίσω ένα σχολείο. Είχαν εκπαιδευτική εκδρομή. Και είχαν κάτσει όλοι από πίσω και κοιτούσαν. Ήταν λίγο αμήχανο. Αλλά έβγαλε ωραίο αποτέλεσμα. Και στο κούρεμα, υποθέτω. το πιο όμορφο σημείο που έχει κουρέψει πελάτη σου, πού είναι? Κατ' εμέ ήταν το ξενοδοχείο το Σύρου Μέλαθρον, το οποίο έχει απίστευτες οροφογραφίες και έχει κλασική βαριά διακόσμηση, μεγάλους καθρέφτες κλπ. Και ήταν από τα πιο ωραία. Και σκοπεύουμε γενικότερα να κάνουμε και σε άλλα σημεία του νησιού. Δηλαδή, πού αλλού, το πρόγραμμα σου τι λέει? Κάναμε ήδη στο Δημαρχείο μέσα, δεν ξέρω αν είδα τις φωτογραφίες, το οποίο... Νομίζω από το εσωτερικό δεν ξέρω αν έπαιξαν, αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπουμε εδώ μέσα στους δρόμους, στα στενάκια, στο ποροπολείο μπροστά. Αυτό παίζει να είναι και πλατεία, Άννα, εδώ σε εκεί χώρο... Εκεί το ξενοδοχείο, όπως σας έλεγα. Ναι. Σίγουρα θα επεκταθούμε και στα χωριά, θα πάμε να βγάλουμε, επειδή και σε κάποια χωριά έχει κάποιες τρομερές παραλίες, οπότε έρχεται και καλοκαίρι. Θα το συνδυάσουμε παράλληλα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της δουλειάς είναι καταπληκτικό πραγματικά. Το θαυμάσαμε και γι' αυτό, Άγγελε, είπαμε να συνδεθούμε μαζί σου. Είναι και πολύ ωραίο το νησί. Έχει και κόσμο, έχει αρχίσει τουριστική κίνηση ή όχι? Έχει αρχίσει αρκετά. Είναι παρά τον καιρό. Υπέροχο να μένεις εκεί, υποθέτω, χειμώνα καλοκαίρι, έτσι? Ναι, και το χειμώνα είναι αρκετά καλά. Σε φιλούμε, χαιρετούμε, Σύρο. Καλή σας μέρα. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Αν